Ναι, με το ελικόπτερο, ναι. Με 7 μέλη πληρώματος, ήταν 7 άτομα μέσα. Ναι, μικρό αεροσκάφος βέβαια. Είχε 7 μέλη πληρώματος σε ίνη της αστυνομίας. Και οι 7 νεκροί είναι αστυνομικοί, γι' αυτό και βγήκε και ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών και έκανε την ανακοίνωση και είπε ότι δυστυχώς χάθηκε από τα ραντάρ χθες το βράδυ στις 11 περίπου η ώρα, 11 παρατέταρτο, και από εκείνη τη στιγμή δεν ξέρουν πού έπεσε. Εμείς, Μαρία, αυτό το βλέπουμε μικρό κάποια πλάνα που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα και από τις έρευνες που γίνονται. Βλέπουμε και το αεροσκάφος πριν από την απογείωσή του. Και ναι, τις έρευνες ακριβώς που γίνονται. Ακριβώς. Τώρα είναι να ερευνούν εδώ οι αρχές, να δουν τι ακριβώς συνέβη, πώς χάθηκε από τα ραντάρ. Βέβαια, εδώ να πω ότι επικρατούν και καιρικές συνθήκες άσχημες, όπως νομίζω και στην Ελλάδα και ειδικά εκεί στην Ανατολική Τουρκία, που είναι το ανατολικότερο σύνορο, στο Βάνο, που έγινε αυτό το τραγικό γεγονός. Πιθανότατα να υπήρχαν κάποιες άσχημες καιρικές συνθήκες και έτσι ίσως να χάθηκε το αεροσκάφος. Βέβαια, θα φανεί από τις έρευνες, αλλά από χθες το βράδυ όλη νύχτα ψάχνουν τα σωστικά συνεργεία, δεν έχουν βρει ίχνος του. Ψάχνουν μέσα και στη λίμνη του Βάν, γιατί υπάρχει μια μεγάλη λίμνη εκεί. Ψάχνουν γενικότερα να δουν τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι είναι όλοι τους νεκροί. Μάλιστα. Ότι το αεροσκάφος κάπου έχει πέσει και είναι όλοι τους νεκροί. Ωραία. Τώρα θα φανεί, όπως είπαμε, και από τις έρευνες. Τώρα, όσον αφορά τον Φιέστες εδώ, εντάξει, νομίζω ότι είμαστε συνηθισμένοι πλέον. Με κάθε ευκαιρία διοργανώνεται εδώ πέρα μία καινούργια φιέστα. Χθες είχαμε το βράδυ το διάγγελμα του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Τέιπ Ερντογάν, με αφορμή την επέτειο για την απόπειρα του πραξικοπήματος το 2016. Εκεί λοιπόν βρήκε την ευκαιρία πάλι να αναφερθεί στην Αγία Σοφία και μάλιστα είπε ότι για να κατανοήσουμε, λέει, αυτήν την της 13ης Ιουλίου, θα πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα, να καταλάβουμε τι σημαίνει η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, την οποία υπενθυμίζουμε με το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας για προσευχή. Δηλαδή αυτό που λέμε και τόσες μέρες, ότι ο Ερντογάν προσπαθεί ως δεύτερος πορθητής να... ως δεύτερη άλωση παρουσιάζει δηλαδή τη μετατροπή. Ως δεύτερη άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα. Φυσικά. Εγώ θα το έλεγα ως δεύτερη νίκη ή μάλλον ίσως και την τελευταία νίκη του Ισλάμ κατά της Δύσης. Κάπως έτσι θέλει να την παρουσιάσει, υπό την ηγεμονία του αυτού. Ναι. Είπε ότι είμαστε αποφασισμένοι να εξαλείψουμε εκεί που κάποιοι προσπαθούν να την υποστήλουν και όπως και με τον ίδιο τρόπο που κάναμε την προσευχή να ακουστεί ξανά στην Αγία Σοφία, η οποία είχε σοπάσει εδώ και 86 χρόνια, με τον ίδιο τρόπο αναγεννιέται ξανά το έθνος, το κράτος και είμαστε ισχυροί και τα λοιπά. Και όσοι θέλουν, λέει, να διαμελήσουν πάλι την Τουρκία, όσοι έχουν τέτοιους σκοπούς, θα τους απογοητεύσουμε, θα απογοητεύσουμε τα όνειρά τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτό το έθνος έχει να κάνει πολλά ακόμη και να κάνει επίσης πολλά. Τώρα, είναι Μαρία, μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο ότι εδώ εμείς αναγεννιόμαστε, αναγεννιέται η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν κάνει καμία μνήμη στον Ατατούρκ. Προσπαθεί να ξυλώσει με κάθε τρόπο από την μνήμη του τουρκικού λαού τον Ατατούρκ. Όπως έκανε το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μουάμεθ, να πάει να προσευχηθεί στην Αγία Σοφία μετά την άλωση της πόλης, το ίδιο κάνει τώρα, θα κάνει στις 24 Ιουλίου και ο Ρετζέπ Τέιπ Ερντογάν. Η πρώτη προσευχή θα είναι από εκείνον. Επομένως, καταλαβαίνουμε το όλο πλαίσιο, τη νέα Τουρκία,
την οποία προσπαθεί ουσιαστικά να χτίσει. Και όλα αυτά βέβαια, όπως κατηγορεί η αντιπολίτευση βέβαια, όλα αυτά βέβαια έχουν κάτι από πίσω τους. Πολλοί λένε ότι μάλλον έχει πρόωρες εκλογές στο νου του, γιατί τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον πέφτουν κάθε μήνα, έχει φτάσει γύρω στο 30%. Ναι. Επομένως, για έναν πρόεδρο που πάντα σάρωνε με πάνω από 50%, τώρα το να έχει πέσει σε 30% και να βλέπει ότι την ίδια πτώση ακολουθεί και το Εθνικιστικό Κόμμα που είναι ουσιαστικά ο εταίρος του στην κυβέρνηση, όλα αυτά έχουν ανησυχήσει και όλα αυτά θεωρούν ότι και με μια οικονομία που ξέρουμε σε τι κατάσταση άσχημη είναι, απλά δεν λέγεται επισήμως. Όλα αυτά λοιπόν τον έχουν ανησυχήσει και θεωρούν ότι σε πολύ λίγους μήνες ή τον επόμενο χρόνο να έχουν εκλογές. Ζητά από τη Δύση, έχει ανάγκη τη Δύση και στην οικονομία, όπως λέει και η Μαρία, και τα βάζει και με τη Δύση. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά γίνεται όλο ένα και πιο ισοστρεφής, βλέπουμε. Για να ικανοποιήσει το ακροατήριό του στο εσωτερικό. Αφού η Δύση δεν ψηφίζει, Δύση ψηφίζουν οι Τούκοι. Ναι, ένα αυτό. Όμως, γίνεται πιο ισοστρεφής, αλλά από την άλλη ζητάει και από τη Δύση πράγματα. Εδώ τώρα έχουμε βρεθεί ανάμεσα στον Ερντογάν που έχει το μυαλό που έχει δηλητηριασμένο τουλάχιστον και έχει και ζητήματα τεράστια. Στον Τραμπ που έχει επίσης ένα μυαλό λίγο περίεργο. Και έχει και αυτό ζητήματα τεράστια. Οι δυο τους έχουν ανάρμοστη σχέση και η Ελλάδα τώρα καλύτερα να τα βγάλει πέρα με αυτή την ιστορία. Πες, Μαρία, για να πάμε και στο θέλω να πω τέλος ότι παίζοντας αυτό το χαρτί κατά τις Δύσεις, ουσιαστικά προσπαθεί να φέρει με το μέρος του όλους τους συντηρητικούς ψηφοφόρους και της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν, γενικά το τουρκικό έθνος έχει μια αντιδυτική